για τρόφιμα. Που θα κρυθούν απαραίτητα αυτά τα πράγματα. 300 κιλά. Κανείς... Επαναλαμβάνω, αν είχαμε ακούσει τη συμβουλή του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε πετάξει πολλές δεκάδες εκατομμύρια στο πηγάδι χωρίς πάτο. Ελλάδα 125 ανά εκατομμύριο. Και πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε 125 θύματα. Ναι. Το πανηγυρίζω, ναι. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Και όταν λέω όλοι, δεν ξέρω τον εαυτό μου. Mm-hmm. Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει από στιγμές όπου μία μικρή ανεμελιά ενδεχομένως να μας κάνει να ξεχάσουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Τότε κάποιοι λοιμοξιολόγοι μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να γίνει καραντίνα στη Θεσσαλονίκη πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Έχω πει ότι εκ των υστέρων μπορεί να έκλεινα τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά ξέρετε, τότε δεν υπήρχαν αιτήματα να κλείσουμε νωρίτερα από κανέναν. Ούτε κανείς ειδικός μας το έχει υποδείξει αυτό. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς.